Λοιπόν, τι είπε η Σάρα Στόουν και έγινε χαμός. Τα πάντα. Η Σάρα Στόουν γενικά ξανοίγεται και μετά φέρνει από πίσω της παλήρια. Πήγε στη Ζυρίχη. Τι δεν είπε για τους γκέι γάμους. Τι για τις γυναίκες που τώρα ευτυχώς στα 40 τους βρίσκουν δουλειές, ενώ όταν αυτή ήταν 20 δεν έβρισκε. Ήταν, είχε μείνει χωρίς δουλειά με το που πήγε. Δηλαδή, για 20 χρόνια είπε δεν έβρισκε δουλειά. Για 20 δηλαδή από το 20 μόλις έγινε 40. 40 δεν. Άνοιξαν οι πόρτες και τα χρήματα. Εντάξει, μιλάει και για την ισότητα, την οικονομική, γιατί τις περισσότερες φορές, ιδιαίτερα στο παρελθόν, βλέπαμε ότι οι γυναίκες να αμείβονται ακόμα και για πρωταγωνιστικούς ρόλους με χαμηλότερες αμοιβές από ό,τι άντρες. Ναι. Όπως το βασικό ένστικτο. 14 εκατομμύρια είχε πάρει ο Μάικλ Ντάγκλας τότε. Αυτή πρέπει να πήρε. Τίποτα. Καμία σχέση σε σχέση με αυτά τα νούμερα. Μέρο δούλη, μέρο φάει. Εντάξει, εντό ακραία. Κάτι πήρε και αυτή η ελπίζω. Σε σχέση με τον Μάικλ Ντάγκλας. Έχει η γυναίκα καριέρα, τίποτα άνθρωπο, δεν είχε πάρει. Και να σου πω κάτι. Ξεκίναγε το τη Σάρων. Αυτή ήταν το βασικό αίσθητο. Να τα λέμε κι αυτά. Ξεκίναγε, απλά ήταν η ταινία που έδωσε το boost και έγινε. Ναι, επειδή έδωσε το boost όμως όλο στην πρώτη ταινία, ίσως γι' αυτό μετά δυσκολεύτηκε μετέπειτα, ρε παιδιά, να πει δουλειά. Δηλαδή όταν από το πρώτο. Τα δώσει όλα και έμεινε στον άσο. Γιατί μετά είχαν βγάλει, πώς λέγονταν, Σιλβέρ. Η επόμενη ταινία ήταν πάλι πάνω κάτω στο ίδιο στυλ. Με boost. Ή το χάνουν, που κάνουν μετά τα ίδια. Ναι, έτσι είναι. Σωστό. Εγώ πάντα να σου πω την ταινία την έχω δει. Ναι. Στο Σταυροπόδι δεν είδα τίποτα. Είδατε εσείς. Όχι. Το περίφημο Σταυροπόδι που άνοιξε τα πόδια και έκανε αυτό. Ήταν κάντο, η κίνηση. Βάνια μου, δεν φοράω σήμερα μήνυ. Να ορίστε, κοίτα. Δεις, έκανε αυτό. Και αυτό. Τι να πρωτοδείς. Δεν είδαμε τίποτα. Ήταν σκοτάδι, Κριστιανέ. Και έγινε χαμός. Και νομίζω και γι' αυτό παλιότερα είχε πει ότι δεν ήθελε να το κάνει, την ανάγκασαν. Ναι. Είχαν πει ότι θα φοράει το εσόρχο. Την ανάγκασαν. Ναι, το είχε πει. Είχε πει ότι δεν το περίμενε, πως κάτι θα φανεί και τέτοια. Για τους γάμους για τους ομοφυλόφιλους του είπε. Έγινε ένα δημοψήφισμα στην Ελβετία σχετικά με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Και εκεί λοιπόν τα δύο τρίτα ψήφισαν υπέρ των γάμων. Και είπε ότι θα περίμενε ένα ακόμα περισσότερο το ποσοστό από το 66% ας πούμε που περίπου βγήκε. Γιατί θεωρεί και η ίδια ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να με απασχολεί τι κάνει στο κραβάτι του άλλου. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να έχουμε ίσα δικαιώματα. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα δηλαδή, το οποίο. Αν αρέσει ή όχι. Έχει ανοίξει πολύ συζήτηση παγκοσμίως. Στην Ελλάδα νομίζω τώρα μαζεύονται υπογραφές για κάτι αντίστοιχο. Παίρνει θέση και γι' αυτό. Δεν άφησε τίποτα στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Ζυρίχης. Εγώ θα μείνω στις 40 όμως, γιατί με αφορά το θέμα. Πού είναι 2-20 Πού είναι 2-20 Άνοιξε λίγο το τραγούδι να το ευχαριστηθούμε. Τα έχει πει η Ρίτα, ρε παιδιά. Ίσο με 2-20